Σήμερα είναι μια βροχερή μέρα και είπαμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Παρόλο μας έχει πειράσει και είμαστε όλοι ντυμένοι σαν μαύρα, αποφάσισαμε να βάλουμε λίγο χρώμα και λίγο τρέλα στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν θα ψωνίσουμε σήμερα σε ξένες γλώσσες. Part 2. Αυτή τη φορά θα είναι λίγο διαφορετικά. Αυτός που θα κερδίσει τελικά στο challenge θα πάρει από μένα δώρο. Τι δώρο? Ωραία, βάλτε τα δυνατά σας. Οι γλώσσες είναι εύκολες. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το challenge δεν ήμουν πολύ καλός την προηγούμενη φορά, γι' αυτό θα διαλέξω ξανά πρώτος και θα πάρω το πορτοκαλί. Να το πω τώρα τι έχω ή όλοι μαζί? Όχι, όλοι μαζί. Κάτσε λίγο να πάρω και τα κορίτσια. Καλά, εντάξει, ξέρετε το. Ένα, δύο, τρία. Ιταλικά, ισπανικά, ομαμαντικά. Ολλανδικά. Πάλι άτυχος με σκανδιναβικές χώρες. Δεν θυμάσαι τίποτα, πριν λίγο πήγαμε Ολλανδία. Δεν θυμάμαι τίποτα, ακριβώς όπως το είπες. Όταν θα ψωνίσετε, έχετε δικαίωμα να με ρωτήσετε 3 φορές να σας βοηθήσω. Μόνο 3 φορές. Σας εύχομαι καλή τύχη. Πάμε, εγώ πρώτη. Η Άρτεμις, Άρτεμις. Ωραία, παιδιά, είμαστε εδώ. Και όπως ξέρετε, ξέρω τι λέξη είναι σαν. Και μπορεί να είναι μήλο. Οπότε πάμε. Ωραία. Αρκετά μήλα. Πάρε το σάκο. Με το καλό. Ωραία. Και τώρα, υπάρχει μια άλλη λέξη που λέγεται ζαμπόν και νομίζω πως ξέρουμε τι είναι. Ναι. Και νομίζω πως θα είναι αυτό που νομίζω. Ωραία! Πάμε! Ζαμπόν! Με το καλό! Πήρα γαλοπούλα καπνιστή και νομίζω πως είναι το ζαμπόν επειδή είναι ζαμπόν. Ω! Μαμά κάνει αυτά εδώ τα δύο. Και τώρα θα ζητήσω την πρώτη μου βοήθεια. Μαμά, τι είναι αυτό, αλλά τι είναι... Πώς διαβάζετε όμως? Παπέλ χιτζιενίκο. Η βοήθεια είναι το εξής. Υπάρχει σε κάθε τουαλέτα. Τώρα κατάλαβα. Τι? Είναι σαν να το διαβάζεις hygiene. Οπότε θα είναι χαρτί. Εύχομαι, οπότε δεν είναι τα χαρτιά. Ωραία. Πήραμε το χαρτί μας. Ωραία. Να εσύ έχω ένα συνέστημα πως είναι τυρί. Ναι. Δεν ξέρεις ποτέ. Πάμε να δούμε το που είναι το τυρί. Και παιδιά, νομίζω πως θα το έχω λάθος. Αλλά κάτι μου δίνει στο κουέσιο και νομίζω πως θα είναι τυρί λογικά. Οπότε πάμε να πάρουμε το τυρί. Θα πάρω αυτό. Δεν ξέρω τι είναι. Τι είναι? Δεν ξέρω. Το είναι τυρί. Έχουμε βρει το κουέσιο, το ζαμπόν, το μαντζάνα, το παπέλ χιτζιενίκο. Και τώρα θα ζητήσω τη δεύτερη μου βοήθεια. Για ποια λέξη? Για το αρενκουέ. Είναι κάτι που περιέχει πάρα πολύ ωμέγα 3. Τι είναι το ωμέγα 3? Βιτάμινη. Ωμέγα 3. Άλλη βοήθεια. Ωμέγα 3. Θα ακούμε πάρα πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία των παιδιών και για τους μεγάλους. Ζελεδάκια Μόλερς. Θυμάσαι πώς ήταν τα ζελεδάκια? Σε βοηθάω, Αρτεμίς. Δεν μπορώ να πάω πιο παραπέρα επειδή θα σου πω τη σωστή απάντηση. Δεν ξέρω για βιτάμινη. Σε τι σχήμα ήταν ζελιδάκια Μόλερς? Τώρα εντάξει. Τι, περίμενε. Ήτανε ψάρι. Ωραία. Θα χρειαστώ την βοήθεια γιατί δεν ξέρω τι είναι ψάρι. Ωραία. Δεν ξέρεις τι είναι το ψάρι? Ξέρω τι είναι το ψάρι. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε, κάτι μου θυμίζει. Τι μπορεί να είναι παν? Παν. Τι μου λέει το παν? Δεν ξέρω. Έχεις άλλη μία βοήθεια που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Μόνο μία. Θυμάμαι κάπου έχω μάθει το παν. Λοιπόν, αλλά... επειδή σε έχω βοηθήσει πάρα πολύ με το ωμέγα 3, αυτή τη φορά δεν θα σε βοηθήσω τόσο. Γιατί? Πάρα πολύ τόσο. Χελάντο. Πάμε, πες. Λέγε. Ποιο θέλεις από τα δύο? Το χελάντο. Α, το χελάντο τελικά. Όταν λέμε καλοκαίρι, πάντα εννοούμε. Γιατί και αυτό το πράγμα. Παγωτό. Είμαι ανάμεσα στο καρπούζι, στο παγωτό. Αλλά παιδιά, επειδή έχουμε ήδη πάρει φρούτα, μανσάνα, ξέρετε τι θα πάρουμε. Πάρουμε το παγωτό. Τι να πάρω άραγε? Έχει πολύ ωραίες γεύσεις. Θα πάρω Ben & Jerry's. Εσύ αποφασίζεις. Θα πάρω Ben & Jerry's. Οκ. Το παιδί μου. Η καλύτερη, το καλύτερο, το καλύτερο. Και παιδιά, είμαστε στο τελευταίο, το παν. Δεν έχεις βοήθειες. Άλλες? Το παν, παιδιά, είναι παν. Μπορείς να κάνεις τυχαία επιλογή και να πετύχεις ναι, κιόλας. Ναι, θα πάω κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Δεν ξέρω γιατί.
Οπότε δεν είναι ολόκληρο κοτόπουλο ή κοτοπουλάκια. Κοτόπουλο. Αχα, okay. Άρτιμη, πρέπει να αποφασίσεις, αλλιώς θα φας μπαν. Δεν θα έχεις 6 προϊόντα, θα έχεις 5. Οπότε θα χάσεις μάλλον. Έλα, αποφάσισε. Ωραία. Σκέψου. Ωραία. Έτσι, τυχαία. Πάμε. Πες. Πάω κοτόπουλο. Θα πάω κοτόπουλο. Απλά. Ωραία. Θα πάω βασικά ψωμί. Δεν ξέρω γιατί. Πάρε. Όποια νομίζεις. Όποια σου αρέσει. Τι πίτες μπορείς να πάρεις. Ψωμί είναι και αυτό. Παιδιά, όπως είδατε, τελειώσαμε και πάμε να πληρώσουμε. Και παιδιά, τα βρήκαμε όλα, πληρώσαμε και έχουμε και πιστεύω βασικά πως καλά θα τα πάω, γιατί δηλαδή για κάποιο λόγο η μαμά χαμογελάει και αυτό σημαίνει πως δεν τα έχω πει καλά. Μου αρέσει πως μιλάς, γι' αυτό γελάω. Πώς νιώθεις? Νιώθω υπέροχα, γιατί τα ιταλικά μοιάζουν με τα ισπανικά και πρώτα ξεκινάμε με την πρώτη λέξη, κάρτα υγιενίκα. Κάρτα, θυμίζει το χαρτί. Υγιενίκα είναι υγεία. Υγεία, υγιενίκα, χαρτί, υγείας. Μη κοιτάτε όλοι. Μη κοιτάτε όλοι και άρτιμοι ακανητό, για μη κοίταγε όλη την ώρα. Όχι, ξέρω τι λέω, παιδιά, σε αυτό είναι το. Γιατί έχω και Ρώσο Καναδό και ελληνικά και αγγλικά να δω. Και γαλλικά, λίγο δεν πειράζει. Μετά πάνω. Πάνω, στα γαλλικά, σημαίνει ψωμί. Πάνω, θα κάνω αυτό το ρίσκο και θα πάω σε ψωμί. Τι εξπρέσεις είσαι? Πάρω. Μετσία, πάρε μετσία. Μετσία. Ναι. Πρέπει να κοιτάξουμε, αλλά πρέπει να υπάρχει εδώ και τσία. Α, ναι, αυτό είναι το πολύ σπορό. Λυσπορό, πάρε. Οκ. Okay. Μετά έχουμε αρίγκα. Δεν έχω ιδέα την αρίγκα. Πάμε να συνεχίσουμε στο μέλα. Τι είναι το μέλα? Μέλα έχω μία ιδέα. Μήλο. Μέλα, μήλο. Κοιτάξτε, δεν μοιάζει με το μήλο αυτό. Γιατί μην κοιτάς πάλι? Συγγνώμη, πάμε να πάρουμε μήλα. Να είμαστε, να τα μιλαράκια μας παιδιά. Πρέπει να ζυγίσουμε μάλλον. Λοιπόν, μετά έχει το σαπόνε. Εντάξει ρε παιδιά, το ξέρουμε αυτό, σαπούνι, σαπόνε. Εύκολο είναι αυτό. Εδώ είμαστε παιδιά, να είμαστε. Λοιπόν, ποιο να πάρω από όλα αυτά, θα πάρω αυτό εδώ πέρα το grapefruit σαπούνι. Λοιπόν, στα γαλλικά το φρομάζ είναι τυρί. Στα ιταλικά το φρομάζι είναι και αυτό τυρί. Είσαι σίγουρη? Θυμάσαι καθόλου ότι έχεις 3 βοήθειες? Δεν τα χρειάζεσαι, έτσι? Όχι, δεν σου λέω τίποτα. Απλά σου θυμίζω ότι έχεις 3 βοήθειες. Τα πας τούρμπο. Θέλω να είμαι σίγουρη για ένα πράγμα. Το σαπόνε μπορεί να φάγει, να το τρώω. Μπορώ να φάω το σαπόνε? Όχι. Ωραία, εντάξει, τότε είμαι σίγουρη. Πάμε στα τυριά. Θα διαλέξω ανθόπινα. Γιατί μου αρέσει και είναι τυρί. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη λέξη την ξέρουν όλοι οι οποίοι έχουν πάει σε κάποιο παγωτατζίδικο. Τζελάτο. Εντάξει, παιδιά, πιο basic πράγμα να πεις για παγωτό δεν γίνεται. Παιδιά, είναι ξεκάθαρα παγωτό και ανυπομονώ πάρα πολύ που έχω να διαλέξω παγωτάκι. Την επόμενη φορά θα βάλω κινέζικα λοιπόν. Βάλε, αλήθεια, θέλω κάποιο challenge. Λοιπόν, βρήκα ακριβώς τι θα πάρει. Τι θα πάρεις? Ben & Jerry's. Γιατί Ben & Jerry's? Γιατί έχει cookie dough και είναι το αγαπημένο παγωτό, ξεκάθαρα. Και είναι παγωτό. Ωραία, μας έμεινε τίποτα? Ναι, μας έχει μείνει η αρίγκα, το οποίο θέλω... Λοιπόν, θέλω κάποια βοήθεια. Uh-huh. Είναι φαγητό το οποίο... Εγώ μπορώ να σου πω απλά εγώ. Ναι. Βοήθεια είναι... μου. Ωραία. Βοήθεια είναι το εξής. Ζεις στη θάλασσα. Έχουμε σκούρα. Δεν νομίζω να είναι αυτό. Σκουμπρί. Σκουμπρί μπορεί να είναι αρίγκα. Πώς δεν το είχα καταλάβει αυτήν την αρχή. Παιδιά, είναι ρέγκα. Αρίγκα, αρέγκα. Εντάξει, θέλεις. Είσαι σίγουρη? Θα πάρω το δωράκι. Είσαι σίγουρη? Είσαι σίγουρη? 100%. Ναι, εντάξει. Πρέπει τώρα να βρούμε ρέγκα. Ρέγκα, βον φίλε, το πρώτο βλέπω κιόλας. Καλά, εντάξει. Παιδιά, είσαι απόλυτα σίγουρη? Ναι. Καμία αμφιβολία, δηλαδή. Καμία αμφιβολία. Γιατί θα έπρεπε να έχω, αφού είμαι το ψεύδο. Και για να δούμε αν θα κάνουμε τη λίστα. Καρτιγένα. Πάνε, έχω πάρει, εντάξει, ψωμί. Αρίγκα ρέγκα, μετά μέλα μήλο,
σαπόνι σαπούνι, φρομάζιο τυρί και ζελάτο. Αχωτό. Και είμαι... You're done. Είμαι 100% σίγουρη πως έχω κερδίσει το δώρο. Θα δούμε. Κάτι ξέχασες. Δεν ξέχανα ποτέ το κινητό. Σίγουρα. Τώρα μόλις αφήσεις έχει μείνει ο παπάς και ελπίζω κάτι να πάει λάθος. Τι καλή που είσαι. Είμαι πάρα πολύ καλή τώρα, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, Ολλανδικά πάλι είχα τη χειρότερη γλώσσα. Όμως το πρώτο που έχω είναι το toilet papier και είναι το μόνο που ξέρω με σιγουριά και το έχω εδώ δίπλα μου. Toilet papier. Το γνωστό, το ηλετόχαρτο, να το πούμε όπως είναι. Και εδώ πέρα έχει το broad bread, στα αγγλικά, δεν ξέρω. Μάλλον θα βάλω bread, αυτά μου φαίνονται τα πιο εύκολα. Το τρίτο, παιδιά, που είναι η μόνη λέξη που ήξερα, είναι μεγάλο πρόκληση για μένα, γιατί δεν θυμάμαι ποιο ψάρι είναι στα ελληνικά. Είναι ψάρι, αλλά δεν ξέρω ποιο ψάρι. Πάω να πάρω το broad, λοιπόν. Ελάτε μάθω. Και λοιπόν, broad, το παίρνω σαν bread και μπαίνει μέσα. Και όπως βλέπετε, το toilet papier, το πήρα πάλι στα αγγλικά και πήρα και αυτό. Και τώρα πάμε στο herring. Θυμάσαι. Είναι ψάρι, δεν ξέρω ποιο. Θυμάσαι ότι είχες τρεις βοήθειες. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη στιγμή για να σου επιθυμίζω ότι είχες τρεις βοήθειες. Ωραία. Θέλω βοήθεια για το herring. Είναι πάρα πολύ παραδοσιακό φαγητό στη Ρωσία. Αυτό είναι βοήθεια. Αλήθεια, αυτό είναι βοήθεια. Ναι. Καλά, μην κάνεις τώρα εδώ πέρα τον περίεργο. Είσαι παντρεμένος με τη Ρωσία για 15 χρόνια. Σιγά, τα έχουμε φάει 10 φορές. Είναι σιλιώτικα, το οποίο πάλι δεν ξέρω ποιο ψάρι στα ελληνικά. Είναι... Ούτε τα ρώσικα ξέρω ποια είναι στα ελληνικά. Ξέρω ότι είναι ψάρια, παστά. Πάω τώρα να βρω παστά ψάρια και βλέπω. Αυτή η καπνιστή. Αυτή είναι η ρέγα. Λοιπόν, θα ήθελα μία ρέγα. Μοιάζει με αυτό που έχω φάει, οπότε αυτό πρέπει να είναι. Μία παχουλή, γιατί θυμάμαι ότι μου αρέσει. Ναι, δεν θυμάσαι το χάρινγκ. Το τελευταίο βράδυ στο Άμστερνταμ που φάγαμε το χάρινγκ. Θυμήσου. Κορίτσια, σήμερα θα φάτε αυτό. Είναι fresh χάρινγκ που σημαίνει ρέγκα με ψιλοκρεμμύ. Ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι και πίκρες. Είναι ομιρέγκα. Είναι το παραδοσιακό φαγητό της Ολλανδίας. Όχι, το χάρινγκ που είχαμε φάει εκεί ήταν πιο γλυκό. Ήταν ενώ το παστό που μου είπες το παραδοσιακό, το δικό σας. Έχω και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν κολλάμε. Παστό, βραστό, τηγανιτό. Το φαγητό πρέπει να βρούμε. Ωραία. Το επόμενο είναι απέλ. Ποτό μου φέρνει. Από την άλλη, άμα είναι αγγλικό, άμα μοιάζει με τα αγγλικά, είναι μα το apple. Μπορεί να είναι, ξέρετε, μιλίτης. Με το απέλ, μιλίτης. Έχει πιθανά μιλίτη. Κάτι με μήλο, ρουσκάρο, αλλά δεν νομίζω να είναι μήλο. Δεν μπορεί να είναι μήλο. Δεύτερη βοήθεια. Υπάρχει στο κήπο του μπαμπά σου. Πάω να πάρω μήλο. Υπάρχουν πολλά πράγματα στο κήπο του μπαμπά σου. Μήλα Ζαγοράς. Ζαγορή. Ωραία, μέχρι εδώ έχω μία σχέση. Τα τελευταία τρία δεν έχω ιδέα. Ζιπ. Αυτό εδώ είναι το ζιπ. Το ζιπ το μόνο μου έρχεται ότι είναι το φερμουάρ. Πιθανόν το έχει ανακαλύψει κάποιος Ολλανδός. Οπότε ψάχνω εκεί που έχει κλωστές και τέτοια να βρω ένα φερμουάρ. Αυτό θα είναι. Ναι, βοήθησέ με. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε, να έχουμε καλά την υγεία μας. Αν κάνουμε βόλτα όλο το σούπερ μάρκετ, δεν έχω ιδέα. Σε έχω βοηθήσει πάρα πολύ. Απλά πρέπει να σκεφτείς λίγο. Λοιπόν, εγώ θα πάρω σαπούνι τότε και βλέπουμε ό,τι είναι. Θα πάρω αυτό πάνω. Έχει και 5% έπαιξη. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Μπορεί και να είναι και αυτό. Βοηθάει την υγεία μας. Δεν τρώγεται, δεν πίνεται. Δεν σου βοηθάω άλλο. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο επόμενο. Διάλεξα το σαπούνι και ό,τι έγινε. Κάς. Εγώ νομίζω ότι είναι μετρητά. Μπορείς είναι σοκολάτα. Θα ήθελα ένα σοκολάτα. Πώς είναι τίποτε μπισκότα. Δεν έχω ιδέα ποιο είναι. Θα βάλω ένα χυμό. Με μούρα. Very. Vita go. Κάς. Εδώ είναι μια φοβερή λέξη. Ιερσκιε. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Δεν έχω άλλη βοήθεια και προχωράω. Έχω βοηθήσει στην Άρτιμη με τη συμβουλή. Πάρε κάτι. Έτσι τυχαία και ποιος ξέρει, μπορεί να έχεις τύχη. Και αφού δεν ξέρω τι είναι, θα ψάξω να βρω το πρώτο μπισκότα. Ξέρεις τι, αυτά με μήλο κανέλα. Μήλο κανέλα, έχουν κάτι τέτοια γλυκά αυτή, μήλο κανέλα. Κουλουράκια θα είναι, μήλο κανέλα, δε, αυτό θα είναι. Αυτά.
Και όπως είπα και στα κορίτσια, σου εύχομαι καλή τύχη να βγεις νικητής. Όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, το πρώτο πράγμα που είχετε να πάρετε ήταν αυτά που πήρατε. Toilette papier. Και η σωστή λέξη είναι χαρτί τουαλέτας. Την δεύτερη λέξη, πείτε μου τι πήρατε. Εγώ παν. Τι πήρες εσύ πάνω. Ψωμί. Ψωμί είναι αυτή. Η μαμά μου είπε τώρα να το πάρω. Όχι, δεν ψωμί. Αυτό είναι πήρα. Όχι, το μετρήσαμε ψωμί. Ναι. Ναι, και εγώ πήρα ψωμί τότε. Και η σωστή απάντηση είναι ψωμί. Φούβερο. Λοιπόν, την τρίτη λέξη βρήκατε, δεν βρήκατε, τι πήρατε. Είναι χαρίγκ και είναι ρέγκα. Ρέγκα δεν αυτό. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό που πήρατε, πέρατε τι είναι. Ρέγκα. Ρέγκα. Και εσύ πήρες. Και είναι χαρίγκ. Είναι ρέγκα. Είναι και αυτό. Εγώ πήρα ρέγκα, σου λέει το καπνιστό σου. Ναι, τι σας έγραφε στο χαρτί όμως. Εμένα μου έγραφε αρίγκα. Εμένα αρέγκουε. Αρέγκα, εσάς, εμένα χάρινγκ. Πιστεύετε ότι πήρατε σωστά επειδή σας φημίζει ότι είναι ρέγκα. Ναι. 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 Αν το χάρινγκ είναι ρέγκα. Ρωτάω, επειδή η σωστή απάντηση είναι... Σκουμπρίκανε, παιδιά. Ρέγκα. Ωραία. Okay. Λοιπόν, ή το επόμενο που πήρατε, για πείτε μου. Μανσάνα. Έλα. Εσένα βγάζει νόημα. Απέλες, ναι. Και η σωστή απάντηση είναι... Εσύ τη μανζάνα, πού την ήξερε. Καλά, Duolingo, γιώνες εσύ το μανζάνα. Γιώνες εσύ το δινέρο. Μπράβο, 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 αυτό σου είπα, μπαμπά. Με έχουν ενθουσιάσει τα κορίτσια. Λοιπόν, και η σωστή απάντηση είναι... Μίλα. Ωραία. Μέχρι στιγμής έχετε βρει 4 στα 4. Που σημαίνει ότι θα είναι derby, derby, derby. Ακριβώς αυτή τη λέξη ήθελα να πω. Εγώ έχω να πω ότι αφού μέχρι τώρα δεν προσπέρασα τα κορίτσια, τα τρία τελευταία ήμουν χάλια μαύρα, μάλλον έχασα. Δεν ξέρεις. Και εγώ νομίζω ότι τα έχω χάσει. Τι πιστεύεις, κέρδισες? Νομίζω πως θα χάσετε. Εγώ πιστεύω πως κέρδισες. Αυτοπεποίθηση. Επόμενη λέξη είναι ζαμπόν. Όχι, αυτό δεν διαβάζεται έτσι όμως. Διαβάζεται χαμπόν. Χαμπόν. Και μετά σαπώνε. Εμένα είναι ζιπ. Λοιπόν, άντε με τι βρήκες. Εγώ βρήκα σαμπόν. Εγώ βρήκα σαμπούνι. Και εγώ βρήκα σαπουνό. Εγώ βρήκα σαμπόν, παιδιά, τι κάνω. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να σας απογοητέψω. Θα σας πω ότι η σωστή απάντηση είναι σαπούνι. Υπόμενη λέξη, πείτε μου. Φρομάζιο. Εμένα είναι κας. Κουέσο. Κέσο. Και... Τυράκι. Εγώ και πήρα αμφότυρο. Και εγώ πήρα αυτό. Εγώ πήρα χυμό. Κας. Είμαι χυμός. Η σωστή λέξη είναι... Είναι... Πες ότι είναι χυμός. Είναι τυρί. Έχω το προβάδισμα, παιδιά. Έχω το προβάδισμα. 6-6. Ναι. Έλα, τελευταίο. Oh my god, πες να και... Λοιπόν, ωραία. Αριάννη, αν έχεις κάνει λάθος, επειδή το δικό σου πώς ήτανε... Τζελάτο. Κι εγώ! Λοιπόν... Εμένα ήτανε η γιορτιά και έχω πάρει κουλουράκια μήλο κανέλα. Αριάννη, εκεί που ήσουν πάρα πολύ κοντά για να κερδίσεις και η Άρτιμη έχει μείνει πίσω, ο μπαμπάς πολύ ακόμα πίσω. Πιο πίσω. Έτσι μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή όλη την κατάσταση και... Αυτό όμως αν γίνει σε άλλο ένα βίντεο είναι παγωτό! Είπα και εγώ, δηλαδή η Ιταλία μέσα σε έρχεται τζελάτο. Η νικήτρια του challenge με τρεις ξένες γλώσσες είναι η Αριάδνη! Άρτιμης, ήθελα να πω δύο λέξεις μόνο. Ήσουν απίστευτη και φοβερή και ήθελα να αναφέρω ότι στο βίντεο αυτό η Άρτιμης διάλεξε από όλο το σούπερ μάρκετ χωρίς να ξέρει τι είναι το παν. Και όταν της είπα διάλεξε, μάλλον είσαι τυχερή, παιδιά πήγε και διάλεξε ψωμί από όλο το σούπερ μάρκετ. Μόνο για ψωμί. Και ήσασταν όλοι φοβεροί, όμως η νικήτρια είναι Αριάδνη και η Αριάδνη περίμενε να σου δώσω το δώρο που κέρδισες. Oh my god. Να το ανοίξω, να το ανοίξω. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Όχι, ολόκληρο το παγωτό μου να σου πω. Και είναι γκαλερίτε ποτέ. Τέλεια. Σα πριγκίπισα το άνοιξες. Πού μας. Έχουμε, καλή είναι χάλια το σπίτι. Έλα κοντά μην γίνεις από το πλάνο. Έλα πράγμα, έτσι με.
Dior. Άρτεμις, μην αγχώνεσαι, θα σε αφήνω να το χρησιμοποιήσω όταν θέλεις. Έχασα. Θέλω και εγώ να το χρησιμοποιώ. Σκεφτόμουν αυτή να πάρω, την να πάρω και μ' άρεσε πάρα πολύ. Σαν ιδέα, σ' αρέσουν και τα body mist, τα χρησιμοποιείς. Οπότε, συγχαρητήρια, ήσουν φοβερή. Σε λιγότερο χρόνο έκανες και όλες, όλα τα ψώνια σου, η αλήθεια είναι. Εσύ σε δύο μη συναχωριέστηκα. Συγχαρητήρια. Μη συναχωριέστε καθόλου. Άρτιμις, Άρτιμις. Εγώ πιστεύω, Αριάδνη, πρέπει να χαρίσει το δεύτερο παγωτό στην Άρτιμις. Ναι, όντως φέρτο. Γεια σας. Εντάξει, τα βρήκαμε λοιπόν. Θα χαιρετήσουμε τα παιδιά όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Μείνετε μαζί μας στο πάμε. Bye και always stay super mom. Όχι με, Παναγιά μου. Miss Dior καλύτερα. Always stay Duolingo. Μάθε τη γλώσσα, παιδιά. Βοηθάει πολύ να κερδίζεις.